Καλωσορίζουμε στο στούντιο του CNN Greece τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη, σύμβουλο διαχείρισης κινδύνων. Κύριε Αγραφιώτη, ως ειδικό θέλουμε την άποψή σας στο εξής. Φανταζόμαστε να έχετε πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαπίστωσε μετά από έρευνα που έκανε ότι 700 αστυνομικοί που φρουρούν ανθρώπους, ανθρώπινους στόχους, πρέπει να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει χρόνια την ελληνική αστυνομία. Πιστεύετε ότι είναι σωστά οργανωμένο? Κοιτάξτε, κύριε Κυριακόπουλε, καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ως έκτακτος δημοσιογράφος που είστε και χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ που κάνατε στο παρελθόν, δικαίως το λέτε αυτό, ότι πραγματικά είναι ένα χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής αστυνομίας το να διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό ανδρών για την ασφάλεια υψηλών προσώπων. Όπου υψηλών προσώπων βάλτε επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πρώην δικαστικούς, πρώην πρωθυπουργούς, ακόμα και πρώην βουλευτές. Σε πρόσφατη συνέντευξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του αναπληρωτή Υπουργού, του κ. Τόσκα, αναφέρθηκε ότι αυτός ο αριθμός των ανδρών ξεπερνά τις 4.000. Είναι ένα αρκετά υψηλό νούμερο, γιατί δεν έχουμε τόσους στόχους στην Ελλάδα. Θα σας έλεγα επίσης ότι η αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας για να παρέχεται αυτού του είδους η ασφάλεια σε έναν επιχειρηματία, πολιτικό ή δημοσιογράφο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο. Δηλαδή, το ότι σήμερα υπάρχει μια απειλή δεν σημαίνει ότι μετά από ένα εξάμηνο συνεχίζει να υφίσταται. Εδώ όμως έχουμε το παράδοξο να χρησιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι όχι για την ασφάλεια των υψηλών προσώπων, αλλά να χρησιμοποιούνται ακόμα και για να πάνε στο σούπερ μάρκετ να κάνουν ψώνια. Θυμάστε παλιά που είχε βγει μια διαταγή ότι όπου βρεθεί αστυνομικός να πηγαίνει για ψώνια σε μάρκετ θα έχει κυρώσει την υπηρεσία του. Κύριε Αγραφιώτη, ποια είναι τα κριτήρια που έχουν οι επίσημες αρχές για να χαρακτηρίσουν έναν άνθρωπο ως στόχο? Κοιτάξτε, ποια θα έπρεπε να είναι τα κριτήρια, θα σας πω. Τα κριτήρια θα έπρεπε να είναι το αίτημα προς αστυνομικές αρχές του πολίτη που θεωρεί ότι κινδυνεύει και στη συνέχεια υπάρχει ειδική επιτροπή με ειδικά στάνταρ που αξιολογούν την απειλή. Και εκεί ανάλογα θα έπρεπε να αποφασιστεί αν θα το χορηγηθεί η ασφάλεια αυτή που ζητάει. Έτσι, θα μου επιτρέψετε να μην μπω όμως στα στάνταρτς, διότι αφορούν κάποια, ας το πούμε, μυστικά της αστυνομίας. Εδώ όμως τι έχουμε? Έχουμε το αίτημα κάποιου, το μέσον από δίπλα για να πάρει την ασφάλεια, ώστε να μην πληρώνει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτοί οι επιχειρηματίες που απασχολούν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Γι' αυτό και πριν από 3-4 χρόνια βγήκε ένας νόμος που λέει ότι όποιος θέλει να απασχολήσει άνδρα της ελληνικής αστυνομίας θα υπάρχει τιμολόγιο για αυτόν. Αυτό ισχύει? Ισχύει, ως νόμος ισχύει. Δεν έχει γίνει ποτέ χρήση όμως. Καταλάβατε. Δηλαδή η ελληνική αστυνομία πλέον μισθώνει τις υπηρεσίες της. Μισθώνει αστυνομικούς, μισθώνει περιπολικά, ακόμα και ελικόπτερο. Εκτιμάται ότι στις συνθήκες που ζούμε, σε αυτές τις πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, είναι πολυτέλεια το να μπορεί η ελληνική αστυνομία να διαθέτει τις δυνάμεις της σε ιδιώτες οι οποίοι μάλιστα έχουν την οικονομική άνεση να καλύψουν αυτή την ανάγκη αλλιώς? Σαφώς και είναι πολυτέλεια. Κοιτάξτε, ειδικά στην πρωτεύουσα, ας ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα τρομοκρατίας. Το γνωρίζετε. Λοιπόν, ειδικά στην πρωτεύουσα, λοιπόν, που τα επίσημα που λέμε στη γλώσσα της αστυνομίας απασχολούνται πάρα πολύ αστυνομικοί σε αλλότρια καθήκοντα. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι που είναι επιφανείς, άρα έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ιδιώτες σωματοφύλακες, είναι αδικία για τον υπόλοιπο λαό να απασχολούν τους άντρες της ελληνικής αστυνομίας. Πόσο κοστίζει αν ήταν ιδιωτική υπηρεσία? Τι λεφτά δηλαδή θέλω να πω, γλιτώνει ένας ο οποίος φρουρείται από την ελληνική αστυνομία με έξοδο του δημοσίου? Η απασχόληση ενός ιδιώτης σωματοφύλακα ξεκινάει από 900 ευρώ το μήνα, συν τα ένσημά του γύρω στο 1,5 χιλιάρικο, και φτάνει μέχρι τα 1.400 το μήνα. Γλιτώνει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια, η συνοδεία ενός υψηλού προσώπου, ανάλογα τον κίνδυνο που διατρέχει, μπορεί να ξεκινάει από ένα άτομο και να φτάνει μέχρι και 15 άτομα ταυτόχρονα. Έτσι. Αν μιλάμε λοιπόν για πολυπληθή ομάδα, αντιλαμβάνεστε πολύ υψηλό το κόστος. Είπατε προηγουμένως ότι οι άνθρωποι που έχουν χρεωθεί εντός εισαγωγικών να φρουρούν στόχους απασχολούνται σε αλλότρια αντικείμενα. Τι εννοείτε? Κοιτάξτε, μπορεί ένας σωματοφύλακας να απασχολείται από το να πάει τη σύζυγο του σημαίνοντος προσώπου στο κομμωτήριο,
να πάει στο σούπερ μάρκετ μαζί της να ψουνίσει, να πάει με τη Φιλιππινέζα μαζί να ψουνίσει στο μάρκετ, να πάει τα παιδιά στο σχολείο, να τα περιμένει να τα πάρει, να πάει τα παιδιά σε πάρτι. Απασχολούνται οι αστυνομικοί, δυστυχώς για μένα, σε καθήκοντα τα οποία δεν είναι η ασφάλεια του προσώπου για αυτό το οποίο τους έχει στείλει η υπηρεσία εκεί. Η δική σας εμπειρία λέει ότι υπάρχουν αστυνομικοί που πράγματι το απολαμβάνουν αυτό, εφόσον δεν είναι στο δρόμο να αντιμετωπίζουν κινδύνους, να αντιμετωπίζουν το έγκλημα. Ναι, αυτό το λένε και οι ίδιοι αστυνομικοί και τα συνδικαλιστικά τους όργανα, ότι οι συνάδελφοι τους απασχολούνται εκεί ακριβώς επειδή έχουν το μέσον, και αυτό είναι εις βάρος των υπολείπων συναδέλφων τους. Κύριε Γραφιώτη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ.